Ζαμί, καλημέρα σας κύριε Μαργέλη. Καλημέρα κύριε Μαργέλη. Καλημέρα σε εσάς και στον κράτο σας. Κύριε Μαργέλη, φαίνεται, εντάξει, λίγες μέρες έμειναν ότι ολοκληρώνεται και η διπυρική περίοδος και για φέτος και νομίζω δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα ή τουλάχιστον ιδιαίτερα μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή μας. Καλά το επισημάνατε. Για εμάς τυπικά ακόμα μένουν λίγες μέρες μέχρι τέλος του μηνός για να ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι φωτιές σταματάνε στην περιοχή μας. Mm-hmm. Θέλω να σημάνω ότι στους πολίτες της περιοχής μας ότι οποιαδήποτε καύση θα κάνουν από εδώ και πέρα να είναι με προσοχή, να ενταμένει η προσοχή τους, γιατί ο κίνδυνος φωτιάς δεν ξέρουμε ποτέ πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Αν αφήσουμε μια φωτιά ανεξέλεγκτη, πρέπει να προσέχουμε που θα τη βάζουμε. Αποχωρεύεται το άναμα σε οικοπαιδικούς χώρους όλο το χρόνο. Δηλαδή, σε οικοπαιδικούς χώρους μέσα σε αντικειμένες περιοχές, εννοώ, έτσι, για να επικοινωνήσουμε. Σε αγροτεμάχη και αυτά επιτρέπεται. Αλλά πάλι με ευθύνη αυτός που θα τη βάλει. Πράγματι, στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, εκτός από πολλές εξαιρέσεις, μεγάλα συμβάντα δεν είχαμε. Mm-hmm. Και στην περιοχή τη δικιά μας, εδώ για τον νομό Πρέβεζας και την πόλη της Πρέβεζας, και οι συνάδελφοι ανταπεξήλθαν άμεσα και γρήγορα, και γι' αυτό δεν είχαμε και επεκτάσεις στη συμβάντα. Mm-hmm. Είχαμε αριθμό συμβάντων, είχαμε. Αλλά ήταν... Απλά ήταν πέρας, μπορώ να σου πω, δεν εξελίχθηκαν σε μεγάλα συμβάντα. Αυτό οφείλεται στην ετοιμότητα και στο συνάμεση επέμβαση των συναδέρφων και στους που έδειξαν όλο το καλοκαίρι. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, έτσι να υπάρχει και από τους πολίτες, φαντάζομαι ότι υπήρχε αυτή η ευαισθητοποίηση και προκειμένου άμεσα να καλούν σε βοήθεια όταν βλέπουν κάτι ύποπτο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στη δικιά μας δουλειά. Mm-hmm. Η άμεση ενημέρωση είναι ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Αν μας ενημερώσουν στην αρχή, μόλις βλέπουν μια φωτιά, το καταλαβαίνουν όλοι, είναι αυτονόητο ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. Όταν μας πούνε ότι η φωτιά έχει εξελιχθεί, έχει απλωθεί, που το λέμε εμείς στη γλώσσα μας, mm-hmm. είναι πιο δύσκολο να τη μαζεύεις. Μάλιστα. Κύριε Μαργέλη, θυμάμαι ότι μιλούσαμε πέρυσι τέτοιες εποχές που είχατε και προβλήματα με τα αυτοκίνητα, με διάφορα θέματα τέτοια. Φέτος ήταν καλύτερα τα πράγματα. Με τα οχήματα, αστείο. Mm-hmm. Ναι. Μπορώ να πω ότι έχουν επισκευαστεί αρκετά αυτοκίνητα. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουν εξελιχθεί τα προβλήματα. Mm-hmm. Παραμένουν αυτοκίνητα ακινητοποιημένα, παραμένουν αυτοκίνητα με βλάβες. Καταλαβαίνετε ότι όλο το καλοκαίρι που περιπολούσαν πάνω στα βουνά σε πέτρες και σε αυτά δημιουργήθηκαν άλλα. Από ό,τι γνωρίζουμε και μας έχουν ενημερώσει ότι η διάθεση και η πρόθεση είναι να κλείσουν όλα, ειδικά τώρα το χειμώνα, ώστε η καινούρια διπυρική περίοδος να μας βρει με περισσότερα αυτοκίνητα σε κοινότητα. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε τις εξελίξεις, γιατί όλα αυτά στοιχίζουν. Mm-hmm. Τώρα μέσα από προγράμματα, μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, πάντως η διαβεβαίωση είναι ότι θα επισκευαστούν όσο γίνεται μεγαλύτερος αριθμός οχημάτων. Από εκεί πέρα το πρόβλημα των ατόμων παραμένει το ίδιο. Mm-hmm. Συνέχεια συνάδελφοι φεύγουν στη σύνταξη, η πρόσληψη δεν γίνεται. Είναι ένα άλλο θέμα που το αντιμετωπίζουμε. Προσπαθούμε τώρα να βρεθεί και σε αυτό λύση. Περιμένουμε το προεδρικό διάταγμα με την αδιάφορη του σώματος που είπε ότι από το 2015 θα γίνονται προσλήψεις μέσα από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Mm-hmm. Και αυτό το περιμένουμε να υλοποιηθεί. Μάλιστα. Περιμένουμε το προεδρικό διάταγμα να περάσει προς ψήφιση. Μάλιστα, κύριε Μαργέλη. Λοιπόν, δυστυχώς, όμως θέλω, αφού μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, το βήμα, θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου, γιατί το πυροσβεστικό σώμα και φέτος δυστυχώς τρίνει σε έναν ήρωα πυροσβέστη, σε ένα δικές συμβάν που έγινε πριν 40 μέρες. Σε ποια περιοχή ανεπιτρέπω, ναι. Έγινε στην Αττική. Είναι με τον συνάδελφο που προσπάθησε να απεγκλωβίσει τη γυναίκα και βρήκαν και ο δυστυχώς ρογικό θάνατο. Ναι. Συμπληρώθηκαν 40 μέρες χθες από το τραγικό γεγονός. Mm-hmm. Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας mm-hmm. στην οικογένειά του και στο πυροσβεστικό σώμα. Θρυνούμε έναν μήνα. Ελπίζουμε να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς το επάγγελμά μας τα έχει αυτά και δυστυχώς η πολιτεία δεν αναγνωρίζει το επάγγελμά μας όπως και των αστυνομικών και των λιμενικών σαν επικίνδυνο και ανθυγίνο. Πάνω στους νεκρούς που έχουμε και τα τρία σώματα. Και έχετε δίκιο νομίζω σε συγκεκριμένο θέμα. Είναι σημαντικό που το επισημαίνετε και που... είναι δυσάρεστο για μας. Όλο το πυροσβεστικό σώμα θρυνεί. Mm-hmm. Και θρυνεί έναν νέο άνθρωπο, έναν ήρωα.
Μάλιστα. Γιατί για μας είναι ήρωας. Όπως πιστεύω και για την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Είναι πράγμα. Πήγε να έσωσε έναν άνθρωπο, πήγε να σώσει και τη δεύτερη γυναίκα. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, έχασαν και δύο τη ζωή του. Με κίνδυνο τη ζωή του να προστατέψει ανθρώπινες ζωές και συνέβησαν τα χειρότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς αυτό είναι το κακό. Ότι δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, σε όλα τα συμβάντα, όλοι οι συνάδελφοι, όπου και να είναι, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, και δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Εσείς έχετε, κύριε Μαργέλη, πριν κλείσουμε, έχετε τηθεί στην πολιτεία και για τις ελλείψεις που έχετε, έχετε τηθεί, μας είπατε πριν, έτσι. Περιμένετε και αποφάσεις να ενταχθείτε σε προγράμματα για να πάρετε ό,τι σας αναλογεί. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν ένωση επισημαίνουμε, μπορούμε να επισημάνουμε. Τώρα, σε θέμα διοίκησης ή αρχηγείου ή υπουργείου, το πού θα βρει τα κονδύλια και συσκευασούν τα αυτοκίνητα, γνωρίζω ότι εμείς θα είμαστε, μπορώ να πω, η δεύτερη τρίτη που θα το μάθουμε. Πρώτα θα ενημερωθούν αυτοί, θα βρουν τους πόρους και τα κονδύλια. Τώρα υπάρχει μια πρόταση ότι επειδή μήπως μέσα από κονδύλια του ΕΣΠΑ μπορέσουν να πάρουν κάποια χρήματα. Διαφορετικά θα πρέπει να γίνουν μέσα από το κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό καταλαβαίνετε είναι... άλλες αρμοδιότητες που δεν εμπίπτουν σε εμάς. Δεν εμπίπτουν σε εμάς. Εμείς επισημαίνουμε, ενημερώνουμε, προσπαθούμε και εμείς πιέσεις, δηλαδή να μην ξεχνιδαστεί το θέμα όπου μπορούμε να το πούμε. Από εκεί πέρα δεν είναι κάτι που περνά από την μας. Σωστά. Απλά κάτι ακούγεται ότι μπορεί να είναι και από προγράμματα. Κύριε Μαργέλη, με αυτά τα ΕΣΠΑ προσπαθούμε να σώσουμε τη χώρα το τελευταίο διάστημα. Όλα μέσα από ΕΣΠΑ προσπαθούμε. Να δούμε ποιος θα πρωτοσωθεί. Δυστυχώς έτσι είναι. Αλλά εμάς, να σας πω και την αλήθεια, μας ενδιαφέρει να γίνουν τα αυτοκίνητα να μπορούμε να προστατεύσουμε τον Έλληνα πολίτη. Και σταυρώνουν και δεν ξέρω πώς. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να είμαστε κυρίοι εμείς, να μπορούμε να πάμε με ασφάλεια σε ένα συμβάν και να γυρίσουμε. Και το πιο σημαντικό απ' όλα να μπορούμε να σώσουμε γι' αυτό που πληρωνόμαστε, έτσι. Τη διασφάλιση της περιουσίας των πολιτών. Και της ζωής των πολιτών. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαργέλη. Πρέπει για άλλη μια φορά να συγχαρούμε όλους εσάς, τους συναδέλφους σας, γιατί φέτος το καλοκαίρι τα πήγαμε καλά και στην περιοχή μας τουλάχιστον, όπως επισημάναμε, δεν υπήρχαν σημαντικά γεγονότα, δηλαδή δεν είχαμε κάτι άσχημο, κάτι μεγάλη καλιά. Φωτιές, ναι. Να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαργελίνο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς. Καλή σας μέρα.